Ο ρόλος και η συμβολή της Εκκλησίας στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα είναι δεδομένος. Είναι σημαντικός ο ρόλος, σημαντική κομβική σημασία και η συμβολή της Εκκλησίας. Αυτή όμως είναι μία διάσταση της απάντησής μου στο συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση που νιώθω υποχρεωμένος να την καταθέσω. Η άλλη διάσταση είναι ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι την ίδια στιγμή που γίνεται επανάσταση, οι άνθρωποι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι κληρικοί, είτε ανώτεροι είναι είτε κατώτερος κλήρος, συμμετέχουν σε κάτι, δηλαδή στο επαναστατικό εγχείρημα, το οποίο ξεπερνάει τη μέχρι τότε λογική τους. Θυμίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι κληρικοί, μεγάλοι και μικροί, ανήκουν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Το Πατριαρχείο είναι ο πνευματικός και ο κοσμικός θεσμός που καθοδηγεί, ρυθμίζει μία σειρά από ζητήματα των κατακτημένων, των υπόδουλων χριστιανών Ορθοδόξων. Η Ελληνική Επανάσταση όμως βάζει κάτι καινούριο. Έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, συνιστά μία τομή. Η τομή που βάζει είναι η συγκρότηση ενός νέου κράτους σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Με αυτό το σκεπτικό θα μπορούσα να πω ότι το εθνικό κράτος ξεπερνάει την προνοιακή αντίληψη που υπήρχε στους κληρικούς και κυρίως στο Πατριαρχείο, που θυμίζω το Πατριαρχείο από τη φύση του είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι υποταγμένος στην Οθωμανική εξουσία. Ναι, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά θα είναι αυλεψία, θα ήταν μια αυλεψία αν δεν βάλει κανείς κάτω ονόματα, είναι κουραστικό, δεν θα είμαι εξαντλητικός, για εκείνους τους ανθρώπους που μέσα σε αυτή τη δίνη την επαναστατική αναλαμβάνουν, συνειδητοποιούν και αναλαμβάνουν δράσεις, συμμετέχουν, πρωτοστατούν. Του συναντά κανείς, δηλαδή, ενώ κληρικούς, αρχιμανδρίτες, επισκόπους, κατώτερο κλήρο, στα πεδία των μαχών, στις εκστρατείες και στις πολιορκίες των γκάστρων. Με άλλα λόγια, είναι παράλογο πλέον στη σημερινή ημέρα να κουβεντιάζουμε ή να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ένα τέτοιο ζήτημα. Ο ρόλος και η συμβολή της Εκκλησίας με όρους μαύρου-άσπρου. Δηλαδή από τη μια είναι οι προδότες, ας πούμε, τάχαμο και οι συνεργάτες με τον εχθρό, με τον Οθωμανό κατακτητή, και από την άλλη μεριά είναι τα ηρωικά ράσα, οι δοξασμένοι αγωνιστές, κληρικοί, οι οποίοι όρκησαν και τίμησαν τα ελληνικά όπλα. Θέλει μία ψυχραιμία και ως ιστορικός λέω κάθε φορά πρέπει κανείς από κοντά, κάθε περίπτωση να τη βλέπει με μία σύνεση.